Αντίστοιχα με τον κύριο Γιώργο Χανιώτη, είναι Έλληνας, μένει στην περιοχή, να μας πει πώς έχει η κατάσταση, τι αντιμετωπίζουν εκεί οι άνθρωποι και πώς βιώνει όλη αυτή την κατάσταση. Καλημέρα, κύριε καλημέρα. Χανιώτη, από την Αθήνα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πού, εσείς πού κατοικείτε στο... Εμείς μένουμε σε ένα ξενοδοχείο έξω από το Κίεβο, γύρω στα 15 με 18 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Μάλιστα. Είστε για δουλειά στο Κίεβο, είστε μόνοι... Είχα έρθει με τη σύζυγός μου για να διευθετήσουμε κάποιες εκκρεμότητες, καθότι είμαι παντρεμένος, η σύζυγος είναι από Ουκρανία. Η σύζυγος είναι γύρω στα 25 χρόνια στην Ελλάδα. Ναι. Και έπρεπε να έρθουμε να ζητήσουμε κάποια πραγματάκια. Και δεν προλάβαμε να γυρίσουμε. Είστε εγκλωβισμένοι εκεί τώρα, δηλαδή. Ναι, δεν προλάβαμε να φύγουμε. Άλιστα. Α, είχατε σκοπό να φύγετε και ματαιώθηκαν οι. Ήταν προγραμματισμένο να φύγουμε. Δεν προλάβαμε να γυρίσουμε. Δεν προλάβατε, γιατί τώρα πια πτήσεις δεν γίνονται. Ναι, γίνανε όλα πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Ελληνικό προξενείο, πρεσβείες, έχετε επικοινωνήσει. Ναι, το Υπουργείο μας πήρε τηλέφωνο και την πρεσβεία, αλλά πέφτει η γραμμή συνέχεια και θα ξανακαλέσουμε σε λιγάκι. Τώρα, εκεί σας που είπαν είστε... ότι θα μπορέσετε να φύγετε με κάποιο τρόπο. Είστε παρακαλώ. Σας είπαν ότι θα μπορέσετε να φύγετε με κάποιο τρόπο. Να μας κάνουν ενημέρωση. Ακόμα έχουν γίνει όλα πάρα πολύ γρήγορα και εμείς δεν το περιμέναμε και πάρα πολύ κόσμος. Το ξενοδοχείο είναι πάρα πολύ καλό, έχει καταφύγιο. Έχει αρκετούς Ιταλούς, έχει Γάλλους, έχει Γερμανούς. Και πριν από λίγο τώρα η σύζυγός μου λέει ότι συνάντησε και έναν Έλληνα. Μάλιστα. Α, και είστε όλοι μαζί, είστε όλοι μαζί σε αυτό το ξενοδοχείο. Το ευτύχημα είναι ότι η σύζυγός μου ξέρει Ουκρανικά και βοηθάει και εκείνος που μπορεί την κατάσταση, γιατί πάρα πολλοί Ιταλοί, ξένοι, δεν μιλάνε τα Ουκρανικά, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε κάνει η σύζυγος τη μεταφράστρια. Να ρωτήσω όσο μπορεί. Κύριε Χανιώτη, εκεί που είστε, υπάρχει στρατιωτική κίνηση ή δεν ακούτε κάτι? Για γνωστούς λόγους δεν βγαίνουμε έξω, δεν έχει κίνηση, μπορώ να πω. Το πρωί ακούσαμε κάποια αεροπλάνα, αλλά κάποιους κρότους, γιατί έχει ομίχλη στο σημείο εδώ. Ακούσατε και τις σιρήνες που ήχησαν στο Κίεβο, είστε... Εντάξει, ακούστηκαν κάποιες σιρήνες, αλλά δεν τύχει, μπορεί να ήταν και από... Ότι, όχι τις σιρήνες πολέμου, μπορώ να πω, από σιρήνες αυτοκινήτων, να πω. Μπορεί να είναι της αστυνομίας, μπορεί να είναι κάποια ειδοποίηση για τον κόσμο. Σας έχουν ενημερώσει τον πιθανό τρόπο με τον οποίο θα σας απεγκλωβίσουν εκεί, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είστε εγκλωβισμένοι τώρα εκεί. Μπράβο, είμαστε εγκλωβισμένοι και από ό,τι με ενημερώνει και εσείς, εγώ μου βρέθηκε κι άλλος ένας Έλληνας εδώ που είμαι εγώ, στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι το ξενοδοχείο και έχει καταφύγει ευτυχώς. Αλλά δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη ενημέρωση, καθότι όλα έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα. Άρα θα περιμένετε να έχετε μία επικοινωνία με το Υπουργείο ή με το Προξενείο για να σας πούν τον τρόπο που θα μπορέσετε να εγκαταλείψετε το Κίεβο. Παράλληλα βλέπετε τους κατοίκους του Κίεβου, τους πολίτες του Κίεβου να φεύγουν από το Κίεβο. Ναι, όχι από το Κίεβο, από άλλες πόλεις, από ό,τι βλέπω και εγώ από τη τηλεόραση, γιατί εντάξει δεν ξέρω τα Ουκρανικά. Αλλά από ό,τι βλέπω πάρα πολλοί κόσμοι φεύγει από κάποιες πόλεις και πάνε σε κάποια άλλες περιοχές. Μάλιστα. Γιατί γίνανε, όπως σας είπα, όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν το περιμένανε. Μέχρι χθες και εγώ που ήμουν σε άλλη πόλη και ρωτούσα, όλα ήταν ήρεμα. Ο κόσμος έβγαινε έξω, ψώνιζε κανονικά, σαν να μην τρέχει κάτι, μπορώ να πω. Αυτά μέχρι χθες, γιατί σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Μας λέτε ότι φεύγει ο κόσμος. Μπράβο, αυτό όπως το λέτε. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι πιάσει ο κόσμος τον ύπνο του, ας το πούμε έτσι, στην νέα πλήρη. Η πτήση να αναχωρήσετε πότε ήταν, κύριε Χανιώτη, για πότε ήταν να επιστρέψετε? Ήταν κανονικά να αναχωρήσουμε τη Δευτέρα, αλλά λόγω των καταστάσεων την επιστρέψαμε για να φύγουμε σήμερα. Μάλιστα. Και τελικά μάθαμε ότι δεν έχει πτήσεις. Και εγκλωβιστήκατε εκεί? Εγκλωβιστήκαμε στο Κίεβο. Στο Κίεβο και είχαμε κλείσει ξενοδοχείο, ευτυχώς, έξω από την πόλη. Τώρα από το παράθυρο δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Κύριε Χανιώτη, πρώτον προσοχή. Δεύτερον, να πάνε όλα καλά και έχετε μια φωνή εδώ, να ξέρετε πάντα εδώ στον Sky, ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε, να σας βοηθήσουμε. Όπως πάντα βοηθάτε και να βοηθάτε, σας ευχαριστούμε πολύ και δώσαμε μια επικοινωνία για το καλό όλους μας. Βεβαίως. Να είστε καλά. Και ελπίζουμε... Δεν είναι ό,τι και το καλύτερο, όπως καταλαβαίνετε. Προφανώς. Και ελπίζουμε το Υπουργείο Εξωτερικών να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρχει ο απεγκλωβισμός. Για όλους τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή. Κύριε Χανιώτη, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Είπαμε προηγουμένως για τους